Να ξεκινήσουμε. Καλώς σας μεσημέρι, Χρύσα. Από τις τελευταίες εξελίξεις, είχαμε την εκένωση από την ευρύτερη περιοχή της Μαριούπολης 26 Ελλήνων πολιτών και των οικογενειών τους, με τη συμβολή και έπειτα από άδεια του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Γενικό Προξενείο μας στην Μαριούπολη. Ήδη έχουν φτάσει οι Έλληνες πολίτες στη Μολδαβία, με τη συμβολή και της πρέσβυράς μας στη Ρουμανία, ενώ ο πρόξενος επέστρεψε στη θέση του και βεβαίως το προξενείο μας παραμένει ανοιχτό. Τώρα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματός του στη διάσκεψη για τον αφοπλισμό του Υπουργού Εξωτερικών του Νίκου Δένδια, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα ότι οι επιθέσεις στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Έκανε ιδιαίτερο λόγο και για τους Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι ήταν αθώα θύματα τα οποία χτυπήθηκαν από τις ρωσικές βόμβες, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας να μην επηρεαστεί ή διαταραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο η ασφαλής και ακίνδυνη λειτουργία των πυρηνικών εγκαταστάσεων στην Ουκρανία. Εξίσου σημαντικό, τονίζει ο Νίκος Δένδιας, είναι να τηρούνται οι συμβάσεις και οι συνθήκες για τον αφοπλισμό. Οι κυβερνοεπιθέσεις και οι εκστρατείες παραπληροφόρησης θα πρέπει επίσης να σταματήσουν. Τέλος, να σας πω ότι ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας μας να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης.